ίδια αντιμετώπιση και τις ίδιες ρήτρες που είχε μια Γερμανία που είχε κατασφάξει τον κόσμο. Για ποιο λόγο δεν θέλουμε μια συμφωνία που να προβλέπει ανάπτυξη της χώρας προκειμένου να συμπληρώσει την όποιο δάνειο που θα αναγνωρίσει? Εδώ δεν είχαμε μόνο εδώ. Είχαμε δύο διαφορετικούς δρόμους. Είχαμε ένα δρόμο που εφαρμόζεται σήμερα, που λέει σε πάω σε ύφεση, σου βάζω προϋποθέσεις και όρους που δεν μπορείς να τους ικανοποιήσεις, λύγει κάθε φορά η συμφωνία μας και επειδή δεν ικανοποιείς τους όρους, σου βάζω ακόμα υπαρκτέστερους, σε πάω από το δημόσιο δανεισμό στον ιδιωτικό, διότι στην Ελλάδα ανέβηκε πολύ ο ιδιωτικός δανεισμός, και από τον ιδιωτικό δανεισμό σε πάω στην κατάσχεση της ιδιωτικής περιουσίας. Αυτή είναι η σειρά των γεγονότων. Αυτό είναι ένας δρόμος. Ο άλλος δρόμος ήταν συνδέω την αποπληρωμή των δανείων με την ανάπτυξή σου. Δυστυχώς οι δικοί μας επαείροντες συμφώνησαν με αυτό. Συμφώνησαν με αυτό την ύφεση, αλλά ακόμα και στην ύφεση υπάρχουν τρεις δρόμοι. Έκανε ένα paper το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το έδωσε δημοσιότητα πριν τρεις μέρες, το οποίο είναι το πόλητο, λέει, παρακολούθηση της χρηματοπιστωτικής κατάστασης στην Ευρώπη, και εκεί αναφέρεται σε τρία μέτρα για να ξεπεράσει κανείς την κρίση. Στην σημερινή εκδήλωση που έγινε στο Επιμελητήριο από το Σύλλογο των Οικονομολόγων, μίλησε ο καθηγητής κ. Νίκος Γκοτζιάς. Είχα την χαρά να τον καλωσορίσω, γιατί τον είχα γνωρίσει πριν από τρία χρόνια, όταν έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του για την εξωτερική πολιτική στην έκθεση του Επιμελητηρίου. Τότε είχα την ευκαιρία να συζητήσω μαζί του τα θέματα και της κρίσης εκτός από την εξωτερική πολιτική, και είχαμε συμφωνήσει από τότε και είχαμε κοινές απόψεις, παραδείγματος χάρη, όχι στο μνημόνιο της Τρόικας, ναι σε ένα ελληνικό σχέδιο εξόδου από την κρίση, ναι στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που θέλει και επιβάλλεται να έχει η χώρα, όχι στην εξαθλίωση των Ελλήνων πολιτών. Σήμερα ξαναμιλήσαμε για τα θέματα αυτά με τον κύριο Γκοτζιά μετά από τρία χρόνια, και είναι πάντα επίκαιρα αυτά τα οποία είχαμε πει από τότε. Και νομίζω ότι σήμερα τα ασπάζονται και οι περισσότεροι από τους συμπατριώτες μας. Υπάρχει η δυνατότητα εξόδου από την κρίση με ανταγωνιστικότητα, με ποιότητα, τεχνολογία και επένδυση στους τομείς